ως κυνηγός. Μες και από μικρό παιδί και εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια, όπως οι περισσότεροι φαντάζομαι που είμαστε εδώ, που το κυνήγι ήταν μια πρωταρχική δραστηριότητα. Ακόμα θυμάμαι τη διαδικασία που ο παππούς μου γέμιζε τα πισίγκια, γιατί τότε δεν είχαμε πισίγκια έτοιμα, οι παππούδες μας τουλάχιστον, και ήταν μια διαδικασία που μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά τώρα πάμε στο σούπερ μάρκετ κατά κάποιο τρόπο του κυνηγιού. Να πω συγχαρητήρια καταρχήν και στο Δασάκη και στους προέδρους, τους συλλόγους που κάνουν αυτή την προσπάθεια, είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι είναι πρωτοαρχικό και έτσι έπρεπε να ξεκινάει κάποιος που πάει να βγάλει άδεια κυνηγιού. Γιατί κανένας από εμάς νομίζω ότι δεν έχει κάνει κάποια εκπαίδευση πάνω σε αυτά τα ζητήματα που είναι θεμελιώδη, θα έλεγα, για την ασφάλειά μας, για να γυρίζουμε και πάλι πίσω στην οικογένειά μας. Θα είμαι λακωνικός δύο πράγματα μόνο θα σας πω, ότι και εγώ με την εμπειρία μου πολλές φορές αισθάνθηκα ότι έχω κινδυνεύσει ή έχω δει φίλους κυνηγούς να κινδυνεύουν. Έχουμε χάσει και ανθρώπους, και τώρα τελευταία και παλιότερα και με ατυχήματα, και εύχομαι να μην ξανασυμβεί. Για παράδειγμα, βλέπω κάποια φορά και μου φαίνεται τραγικό να αλλάζουν κυρίως οι φίλοι μου οι γουρνοκυνηγοί τοποθεσίες και να είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο 4 άτομα με όπλα γεμάτα. Γεμάτα με ό,τι φυσική να έχει τόσο βέβαια το μικρή απόσταση και να ξέρουμε. Φαντάζομαι το ξέρουν όλοι, όταν έχει ασφάλεια στο όπλο, γιατί μου μόνο κάποιοι φίλοι που θέλουν να ξέρουν, έχουν ασφάλεια. Όταν έχει ασφάλεια στο όπλο, δεν παρέπει ότι δεν δουλεύει ο μηχανισμός, δουλεύει με χαρά. Μόνο η σκανδάλη δουλεύει. Προσοχή λοιπόν, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ και είμαι σίγουρος ότι θα έχει επιτυχία και φαντάζομαι ότι σε τακτάρια συστήματα θα ήταν καλά μια τέτοια εσπερίδα να το αναλαμβάνει. Σε δύο λεπτά χρόνια. Πρώτο βήμα ήταν αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια για την προσπάθεια.